Στεφανίδη στην τρίπλα. Ο Ρολάντας Αλιγέβας έβαλε τα χέρια του. Βλέπετε. Και έκανε το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Ο Σούλης Μαρκόπουλος εντωμεταξύ επιστρέφει στο παρκέ τον Τζάρον Στίβενσον. Στη θέση του Χαραλαμπίδη, ο οποίος από το ξεκίνημα του αγώνα δεν έχει πάρει ανάσα. Για 16 περίπου λεπτά βρισκόταν μέσα στο παρκέ. Δύο βολές για τον Χριστόφορο Στεφανίδη. Εύστοχο στην πρώτη. Μειώνει σε 34-30. 4 λεπτά ακόμα και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Στεφανίδης. Στο τρίποντο πλέον η διαφορά. Αλιγέβας. Ζάρας. Μεχία με αντίπαλο τον Καλάθη. Ο Μεχία θα βρει διάδρομο. Ο Καλάθης όμως θα τον κόψει ψηλά. Η μπάλα εκτός παρκέ. Για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν 8 δεύτερα πλέον για να εκδηλώσουν επίθεση. Ενώ επιστρέφει και ο Νέστορας Κόμματος στη θέση του Θοδωρή Ζάρα. Ο Κόμματος θα κινηθεί πολύ όμορφα χωρίς την μπάλα, όμως δεν θα καταφέρει να τελειώσει την φάση κοντά στο καλάθι. Στεφανίδης στον Καϊμακόγλου. Στίβενσον. 8 δεύτερα για την επίθεση του Αμαρουσίου. Καϊμακόγλου στον καλάθι. Το στέλνει να διεισδύσει. Βλέπει ότι τελειώνει ο χρόνος. Θα πάρει μια βεβαιασμένη ενέργεια, καθόλου όμως επιτυχημένη, με την οποία θα στείλει το παιχνίδι στον πόντο. 34-33 πριν προηγείται η ΑΕΛ. Κόμματος. Λαμπρόπουλος για 3. Rebound από τον Στίβενσον. Καλάθης στο ανοιχτό γήπεδο. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο Πατ Καλάθης διέσχισε με άνεση το παρκέ. Είναι γεγονός ότι διαθέτει καλή τρίπλα. Παρά τα 2 μέτρα και 8 εκατοστά του. Δικαίωμα για 2 βολές στον ομογενή forward. Με την πρώτη θα ισοφαρίσει σε 34-34. Και με τη δεύτερη θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. 34-35, 3 λεπτά ακόμα και 12 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Αλιγέβας. Κόμματος. Στον Φράνσις, ο οποίος βγαίνει ψηλά για να πάρει την μπάλα. Ο Λαμπρόπουλος έχει υψομετρική διαφορά με τον Καϊμακόγλου και θα κερδίσει το φάουλ. Αφού καθάρισε η ρακέτα και ο Λαμπρόπουλος βρέθηκε να έχει στην πλάτη του τον Καϊμακόγλου, προσπάθησε να παίξει ένας εναντίον ενός. Ο παίκτης του Αμαρουσίου με το σώμα επέπεσε σε φάουλ. Η Λάρισα δεν έχει δικαίωμα για βολές ακόμα. Επαναφορά από την τελική γραμμή με τον Αλιγέβας. Στον Μεχία. Διείσδυση από τον Αμερικάνο. Θα στοχίσει εξ επαφής. Λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά του Αμαρουσίου ψηλά. Από τη στιγμή που ο Στίβενσον δεν έπαιξε καλή άμυνα στην περιφέρεια και ο Μεχία τον πέρασε, η τελευταία ελπίδα για να μην δεχτεί καλά το Μαρούσι ήταν ο Γλυνιαδάκης να υψώσει τα χέρια του. Φράνσις. Χουκ από κοντινή απόσταση. Είναι το βούτυρο στο ψωμί του Αμερικάνου της ΑΕΛ. Νέο προβάδισμα για τους γηπεδούχους. 36-35. Καλάθης. Καϊμακόγλου. Στεφανίδης. Ο Στίβενσον περνάει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Στον Γλυνιαδάκη. Αυτός θα δώσει στον Καϊμακόγλου. Αλλά η πάσα ήταν ως μη γενόμενη. Αφού ο Στέλιος Κουκουλεκίδης πρόλαβε πριν να χρεώσει με 3 δευτερόλεπτα τους παίκτες του Αμαρουσίου. Μεχία. Στον Κόμματο. Το
Θα συνεργαστεί ψηλά με τον Φράνσις, θα δώσει την μπάλα στο Λαμπρόπουλο. Γυρίζουν την μπάλα στην περιφέρεια οι παίκτες της Λάρισας και προσπαθούν να βρουν το κενό για να διεισδύσουν. Την μπάλα θα καταλήξει μετά από καραμπόλες στον κόμματο, αυτός όμως θα στοχίσει στο ελεύθερο τρίποντο που πήρε. Από κυτρινό μαύρα χέρια λέει ο Κουκουλεκίδης. Η κατοχή θα παραμείνει στους Λαρισαίους. Ενώ έχουμε time out, το πρώτο στη δεύτερη περίοδο. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. 24 και 25 Φεβρουαρίου το Champions League επιστρέφει με τη φάση των 16 και η Nova θα μεταδώσει ζωντανά 7 από τα 8 Super Derby. Την Τρίτη, Inter Manchester United, Lyon Barcelona, Arsenal Roma, Atletico Madrid Porto. Και την Τετάρτη, Real Liverpool, Chelsea Juventus, Sporting Bayern. UEFA Champions League, φάση των 16. Με 7 live αγώνες, είναι καλύτερα στην Nova. Επιστρέψαμε στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα, όπου η γηπεδούχος ΑΕΛ προηγείται με 36-35 του Αμαρουσίου. Απομένει 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εσείς βλέπετε τις αντιδράσεις των δύο προπονητών κατά τη διάρκεια των 18 λεπτών περίπου που έχουν παιχτεί. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είδε αρκετές φορές την ομάδα του να χτίζει προβάδισμα. Από την άλλη, ο Σούλης Μαρκόπουλος είδε αρκετές φορές το Μαρούσι να γυρίζει το παιχνίδι και να επιστρέφει. Η ΑΕΛ ξεκίνησε με προσδιορισμό να βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Όταν το έκανε αυτό, έπαιρνε τις διαφορές. Όταν όμως η άμυνα του Αμαρουσίου αντέδρασε στο επιθετικό παιχνίδι αυτό της Λάρισας, κατάφερε να κλείσει την ψαλίδα και πλέον το σκορ να είναι 36-35. Να περάσουμε στον Παναγιώτη Στεφάνου όμως να δούμε τις εντολές του Βαγγέλη Αλεξανδρία από το time out που προηγήθηκε. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής επανέλαβε ότι θέλει μπάλα να πηγαίνει μέσα στο καλάθι. Είπε ότι πάμε αρκετά καλά σε επίπεδο τακτικής. Θέλουμε μεγαλύτερη τύχη στα σουτ, σουτ τα οποία δεν μπαίνουν μέχρι τώρα, είτε από μέση είτε από μακρινή απόσταση. Θέλει όμως η μπάλα να πηγαίνει και μέσα στο καλάθι. Με τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη να φυλάει το καλάθι του Αμαρουσίου δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ο Τζαρόν Στίβενσον εντωμεταξύ έδωσε νέο προβάδισμα στο Μαρούσι. 37-36 προηγούνται πλέον οι φιλοξενούμενοι. 1 λεπτό και 25 δεύτερα για το τέλος του πρώτου μέρους. Μεχία κόμματος θα πάρει την επιλογή. Ο Καλάθης όμως κατάλαβε τις προθέσεις του και τον έκοψε. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού και πάλι για το Μαρούσι. Ελεύθερο σούτ από τον Στίβενσον για 3. Είναι εύστοχος ο Αμερικάνος. Πλέον το Μαρούσι βρίσκεται στο συν 4. 36-40. Ενώ οι φωνές του Βαγγέλη Αλεξανδρή είναι στον έστωρα κόμματο για την λάθος πάσα που προηγήθηκε. Η ΑΕΛ λοιπόν σαφέστατα θέλει να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Εκεί όπου ο Τωρίν Φράνσις φέτος σε μέσο όρο σκοράρει περίπου 17,4 πόντους ανά παιχνίδι. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο εύκολα. Κόντρα στο Μαρούσι, ειδικά από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης. Η διαφορά των δύο παικτών στο ύψος είναι αξιοπρόσεκτη, 2-15 ο Γλυνιαδάκης, ο Φράνσις είναι 2-10. Πέρα όμως των 5 πόντων που υπερτερεί ο Γλυνιαδάκης στο αντιπάλο του, έχει και το πλεονέκτημα του καλού timing στα μπλοκ. Ξέρει πολύ καλά πώς να μαρκάρει ψηλά, έχει κάνει δύσκολη τη ζωή του Αμερικάνου center της ΑΕΛ. Επομένως, με δεδομένο ότι οι γηπεδούχοι θέλουν να τροφοδοτήσουν τον Φράνσις, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για αυτούς στην επίθεση. Η μπάλα κυκλοφορεί έξω. Καλά όμως δεν μπαίνουν τα σούτ, όπως έλεγε και πριν ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Από αυτό το time out τι έχουμε, Παναγιώτη Στεφάνου? Εντάξει, τώρα ποιος είδε τον Αλεξανδρή και δεν τον φοβήθηκε στον πάγκο της ΑΕΛ. Με αφορμή το τελευταίο σούτ του κόμματος, ο Αλεξανδρής πραγματικά εξεράγει στον πάγκο της ΑΕΛ. Είπε ότι δεν θέλει με τίποτα να βλέπει συνέχεια όποιος παίρνει την μπάλα να κάνει σούτ. Θέλει η μπάλα να γυρίζει και αυτός που είναι ελεύθερος να σουτάρει. Παρατηρώ, είπε, το φαινόμενο όποιος παίρνει την μπάλα να προσπαθεί να κάνει σουτ χωρίς να βλέπει την ομάδα και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Άλλη μια απροσεξία προέκυψε πριν. Το αποτέλεσμα αυτής της απροσεξίας ήταν αντιαθλητικό φάουλ, το οποίο έκανε ο Λαμπρόπουλος προσπαθώντας να σταματήσει τον Χριστόφορο Στεφανίδη που έφευγε μόνος του στον ευνηδιασμό. Δύο βολές λοιπόν για τους παίκτες του Αμαρουσίου και η μπάλα από το κέντρο. Ο Στεφανίδης εντωμεταξύ ανέβασε κι άλλο το προβάδισμα υπέρ της ομάδας του. 36-41. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Απομένουν 55 δευτερόλεπτα. Με τον Στεφανίδη να ευστοχεί και στη δεύτερη.